κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη γηινής. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη γηινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Γρανιτοπλακάκια Δαπέδου από 7 ευρώ. Πλακάκια μπάνιου από 6 ευρώ. 50% έκπτωση σε μια μεγάλη γκάμα από είδη γηινής. Και τώρα, ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη γηινής θέρμανση. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα 17 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Ουρές χιλιομέτρων από το πρωί στην Ιόνια Οδό λόγω της μαζικής επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα. Πάντως οι περισσότεροι προτιμούν τα ferry boats και την πορθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου λόγω του χαμηλού κομίστου. Τηλιάρισμα χιλιομέτρων δημιουργεί σήμερα στην Ιόνια Οδό η μαζική επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιοχή του Ευηνοχωρίου έως τη Ρίζα. Ουρές σχηματίζονται όμως και στο πορθμίο Ρίου Αντιρίου, καθώς οι εκδρομείς φαίνεται να προτιμούν το καράβι. Αυξημένη κίνηση και στην πορθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου, ιδιαιτέρως από την πλευρά του Αντιρίου, αφού το κόμιστρο είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με τη γέφυρα. Επιλέγουμε το καράβι όμως. Ναι. Για ποιο λόγο? Για ξεκούραση και πιο φθηνά. Ξεκουραζόμαστε στο καράβι και είναι και πιο φθηνά. Είναι το μισό εισιτήριο από τη γέφυρα. Η κίνηση μέχρι εδώ? Η κίνηση, ενώ ο δρόμος είναι φτιαγμένος, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Λόγω των ημερών ίσως. Περισσότερα είναι τα δρομολόγια και στα κτέλ σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Αυτή την ώρα κυρίες και κύριοι να ενημερώσουμε πως η κίνηση στην Πατρών Αθηνών διεξάγεται ομαλά. Παρατηρούνται όμως ουρές 3 έως 5 χιλιόμετρων στα διόδια της Ελευσίνας. Άδεια η παλαιά εθνική οδός Αντιρίου Ιωαννίνων λόγω της Ιωνίας Οδού. Οι μόνοι που τη διασχίζουν είναι κάτοικοι της περιοχής και όσοι προτιμούν την παλιά διαδρομή. Δεν κυκλοφορεί ψυχή στην παλαιά εθνική οδό Αντιρίου Ιωαννίνων μετά την παράδοση του τμήματος Κλόκοβα και Φαλόβρισο. Τα αυτοκίνητα από το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης διοχετεύονται στην Ιόνια οδό με αποτέλεσμα αυτοί που κυκλοφορούν στην παλαιά εθνική να είναι μόνο κάτοικοι της περιοχής και διερχόμενοι που θέλουν να ακολουθήσουν την παλαιά διαδρομή. Βρισκόμαστε στην παλαιά εθνική οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, η οποία όπως μπορείτε κι εσείς να δείτε έχει ερημώσει. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή προφανώς θα ερημώσουν. Από την άλλη όμως οι ταξιδιώτες θα απολαμβάνουν μια ήρεμη και ευρωπαϊκών προδιαγραφών διαδρομή. Έρημο και το κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας σήμερα Δευτέρα του Πάσχα. Δεν κυκλοφορούσε από το πρωί ψυχή στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Δευτέρα του Πάσχα και η Πάτρα ήταν άδεια από το πρωί στους κεντρικούς δρόμους της και στις πλατείες της. Η αργία της ημέρας σε συνδυασμό με την έξοδο των περισσότερων πατρινών από την πόλη, οι οποίοι έκαναν εξόρμηση στην εξοχή για να περάσουν την Κυριακή του Πάσχα και να σουβλήσουν το αρνί, έκαναν την Αχαϊκή πρωτεύουσα να μοιάζει έρημη. Τα καταστήματα ήταν κλειστά, ακόμη και πολλά από τα καφέ. Στους δρόμους δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Άλλωστε, λείπουν και οι φοιτητές που έχουν φύγει προκειμένου να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι ρυθμοί στην πόλη θα επανέλθουν από την Τρίτη και μετά, αφού ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων. Τα καταστήματα ανοίγουν από την Τρίτη, ανοιχτές θα είναι και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Και έτσι κάθε κατεργάρης επιστρέφει στον πάγκο του έχοντας ξεκουραστεί και γεμίσει τις μπαταρίες του. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Δεν άντεξε και επέκυψε στα τραύματά του ο ηλικιωμένος που χτυπήθηκε βάναυσα από τους ληστές μέσα στο σπίτι του στον Καστελόκαμπο. Τους εκλιπαρούσε έως την ίστατη ώρα να μην τον χτυπούν στο κεφάλι όπου είχε χειρουργηθεί. Σήμερα, μάλιστα, το απόγευμα κυδεύτηκε. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 81χρονος που είχε πέσει θύμα θρασίτα της ληστείας στο σπίτι του, στον Καστελόκαμπο, στις 29 Μαρτίου. Νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο με βαριά τραύματα στο κεφάλι από τα χτυπήματα των ληστών. Σήμερα, μάλιστα, τελέστηκε η κηδεία του
από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος, από τον οποίο οι δράστες αφαίρεσαν 500 ευρώ, ζητούσε από τους ληστές να μην τον χτυπούν στο κεφάλι, καθώς είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Έκκληση, η οποία όμως δεν εισακούστηκε. Δεν δείχνουν, κυρίες και κύριοι, έλεος οι διαρρήκτες και στην Αυπακτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς. Νέο θύμα 39χρονος, του οποίου άγνωστος δράστης ξάφρισε το σπίτι, με τη συνολική λία σε χρήματα και κοσμήματα να ανέρχεται στις 12.000 ευρώ. Δεν έχουν τέλος οι διαρρήξεις και οι κλοπές στην Αυπακτία και ιδιαίτερο στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς, κάτι που αναδεικνύει συνεχώς η εφημερίδα Αυπακτία. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, βραδινές ώρες, αφού άγνωστος δράστης εισήλθε από ανασφάλιστη είσοδο σε οικία 39χρονου και αφαίρεσε αντικείμενα αξίας 10.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Ναυπάκτου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος του αγνώστου. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι και ζητούν περαιτέρω αστυνόμευση. Πώς όμως μπορεί αυτή να υπάρξει με μια πετσοκομμένη σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή αστυνομία? Τώρα πέφτουν οι υπογραφές για τα πετρέλαια στη Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο βεβαίως και η Ετωλακαρνανία. Ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή των συμβάσεων για έρευνες υδρογων ανθράκων στις περιοχές βορειοδυτικής Πελοποννήσου, Άρτας Πρέβεζας και Ετωλακαρνανίας, ύστερα από την έγκριση των φακέλων από το λεκτικό συνέδριο. Οι δύο πρώτες περιοχές, όπως είναι γνωστό, παραχωρούνται στα ελληνικά πετρέλαια, ενώ η Ετωλακαρνανία στην Energean Oil and Gas και οι συμβάσεις αφορούν την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Μετά την υπογραφή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους εκπροσώπους των εταιριών, οι συμβάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή για κύρωση. Η υποπαραχώρηση περιοχής στη βορειοδυτική Πελοπόννησο στα ελληνικά πετρέλαια είναι 3.778,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας με 37,24%, Ηλίας κατά 55,31% και Αρκαδίας κατά 7,45%, ενώ και στην Ετωλοκαρνανία αντίστοιχα η έκταση είναι 4.360,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Ετωλοκαρνανίας και κατά ένα μέρος της Ευρυτανίας. Τις έρευνες στην Ετωλοκαρνανία πρόκειται να κάνει η Energean Oil and Gas, η οποία προημερών ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με ισπανική εταιρεία και η οποία εκτός από την παραχώρηση των Ιωαννίνων περιλαμβάνει και την παραχώρηση της Ετωλοκαρνανίας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι για την παραχώρηση Άρτα Πρέβεζα υπάρχει σε εκκρεμότητα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την Energean κατά της απόφασης του Υπουργείου, η οποία πήρε αναβολή για τον Οκτώβριο. Στην τελική ευθεία, κυρίες και κύριοι, για τις εξετάσεις, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Η 6η Ιουνίου θα είναι η μέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια και η 7η Ιουνίου για τα γενικά ενία λύκεια. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σιγά σιγά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και Υπουργείο Παιδείας για το δίμηνο των εξετάσεων που περιλαμβάνουν τις απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις στα λύκεια και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Φέτος οι υποψήφοι θα διεκδικήσουν τις 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 43.758 στα πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου. Αν και διαστόματος του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου έχει απευθυνθεί έκκληση για αποδραματοποίηση των πανελλαδικών, φαίνεται πως και φέτος κάθε ελληνική οικογένεια που έχει στα μέλη της τελειόφυτο λυκείου θα ζει τις δικές της εβδομάδες των παθών, περιμένοντας την έκδοση των αποτελεσμάτων στα τέλη Ιουνίου και την ανακοίνωση των βάσεων στα τέλη Αυγούστου, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αναλυτικά για τα λύκεια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 9 Μαΐου και απολυτήριες εξετάσεις που φέτος προηγούνται των πανελλαδικών θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 11 έως 26 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 11 Μαΐου και 2 Ιουνίου. Στη συνέχεια, η 6η Ιουνίου θα είναι η μέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ και η 7η Ιουνίου για τα ΓΕΛ. Ειδικότερα για τα γενικά λύκεια, οι πανελλαδικές θα διαρκέσουν από τις 7 έως και τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ από τις 6 έως τις 21 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν μεταξύ 22 και 30 Ιουνίου, ενώ οι πρακτικές δοκιμασίες μεταξύ 20 και 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου. Φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο εξεταστική περίοδος για τους μεταξεταστέους της τρίτης τάξης, παράλληλα με εκείνες των υπόλοιπων τάξεων των γενικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια,
Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα θα τελειώνουν στις 26 Μαΐου, ενώ προβλέπονται και τρεις ημέρες από τις 29 ως τις 31 Μαΐου, αφιερωμένες στην επανάληψη της διδακτέας ύλης ή και σε εκδηλώσεις των σχολείων και στην παράδοση των ελέγχων. Από την 1η Ιουνίου ως και την 9η Ιουνίου θα διεξαχθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στις 12 Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στη συνέχεια και για πρώτη φορά φέτος, από τις 13 έως και τις 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ενισχυτική διδασκαλία για τους μεταξεταστέους οι οποίοι θα εξεταστούν σε τις επαναληπτικές εξετάσεις στις 26 και τις 27 Ιουνίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. Κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη γηινής. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη γηινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Γρανιτοπλακάκια Δαπέδου από 7 ευρώ. Πλακάκια μπάνιου από 6 ευρώ. 50% έκπτωση σε μια μεγάλη γκάμα από είδη γηινής. Και τώρα, ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη γηινής θέρμανση. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Για ποιότητα, γεύση, εγγύηση. Ένα είναι το όνομα. Δούρος. Εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων. Ντόπια, φρέσκα κρέατα, κατευθείαν από τη σύγχρονη μονάδα μας. Βρείτε στο κατάστημά μας καθημερινά εκλεκτά τυριά και αλαντικά, αλλά και μία ποικιλία από κάθε είδους κρεατικό. Και φυσικά, φρεσκοκατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά. Δούρος από το 1978. Εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων. Λιγιάννα Φπάκτου, τηλέφωνο 2630-22904. Κρεοπολείο Δούρος. Πλατεία Πια Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26340-269. Γεύσεις από ρούμελι. Όταν είσαι αγρότης, ψάχνεις πάντα μια λύση. Εμείς σου προσφέρουμε πολλές. Στη Τράπεζα Πειραιώς θα βρείτε ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις που απαντούν στις πραγματικές σας ανάγκες. Τράπεζα Πειραιώς. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Νέα σκαπτικά Viking κάνουν εύκολη την εργασία σε κάθε έδαφος. Διαθέσιμα τώρα στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων από 559 ευρώ. Viking. Μέλος του ομίλου Στίχη. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Πάτρας, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Αγίου Ανδρέου 116. Τηλέφωνο 2610-622-209. Υπάρχουν και έξυπνες λύσεις. Κλαδοφαγάνας, το μηχάνημα ελληνικής κατασκευής που έρχεται να δώσει την οικονομική, εύκολη και γρήγορη λύση για να παράγετε μόνοι σας βιολογικό λίπασμα. Αποφεύγουμε το κάψιμο των λιόκλαρων. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Κλαδοφαγάνας, αλέθη μπάλες από σανό και καλαμπόκι για εύπεπτες ζωοτροφές, κάνοντας οικονομία στον κτηνοτρόφο. Απίστευτη ποιότητα, προσιτή τιμή και πώληση μόνο με δοκιμή στο χωράφι του πελάτη. Υπεύθυνος Χρήστος Γιαννακόπουλος. Κλαδοφαγάνας. Αγίου Ανδρέου 116, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-22-209. Κλαδοφαγάνας. Η λύση που αναζητάτε. Συνεργείο Αυτοκινήτων Βασίλειος Βασιλόπουλος. Σέρβις αυτοκινήτων Βουλκανιζατέρ. Θα μας βρείτε στην οδό Φιλικής Εταιρείας στην Ναύπακτο. Τηλέφωνο 26340-22354. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Βασίλειος Βασιλόπουλος σας εύχεται χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Ο πιο προσωπικός χώρος του σπιτιού σας είναι και ο πιο όμορφος. Ο πιο μικρός χώρος του σπιτιού σας είναι ο αγαπημένος σας. Χάρη στα πλακάκια και είδη υγιεινής κεράμικα design Σωτήρης Τριανταφύλου. Το μεγάλο κατάστημα που προσφέρει υψηλή αισθητική στο μπάνιο σας. Κεράμικα design Σωτήρης Τριανταφύλου.
με επιλεγμένα είδη εισαγωγής μας, των πιο επώνυμων οίκων του εξωτερικού. Όσο για την ανακαίνιση, ποιον άλλον θα εμπιστευτείτε? Κεράμικα Design, Σωτήρης Τριανταφύλου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικά, ηλιακά, θέρμανση. Στολιγιάννα Φπάκτου. Τηλέφωνο 26 340 21 133. Κεράμικα Design, Σωτήρης Τριανταφύλου. Δημιουργήστε μαζί μας. Βουλκανιζατέρ, ελαστικά ζάντες, κάκος Χρήστος. Σας ευχόμαστε το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει το δρόμο σας. Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα! Βουλκανιζατέρ, ελαστικά ζάντες, κάκος Χρήστος. Σε μας θα βρείτε όλους τους τύπους ελαστικών. Όλες τις επώνυμες εταιρείες και πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θα μας βρείτε Ξεροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26 34 0 27 861. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Κονίδας Γιώργος. Κλιματισμός, προσωπική φροντίδα, αναλώσιμα. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Κονίδας Γιώργος σας εύχεται το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει τις ψυχές μας. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Κονίδας Γιώργος. Θα μας βρείτε Τζαβέλα 73, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 34 0 27 227. Νέα σκαπτικά Viking κάνουν εύκολη την εργασία σε κάθε έδαφος. Διαθέσιμα τώρα στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων από 559 ευρώ. Viking, μέλος του ομίλου Στίχη. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Πάτρας, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Αγίου Ανδρέου 116. Τηλέφωνο 2610 622 209. Υπάρχουν και έξυπνες λύσεις. Κλαδοφαγάνας, το μηχάνημα ελληνικής κατασκευής που έρχεται να δώσει την οικονομική, εύκολη και γρήγορη λύση για να παράγετε μόνοι σας βιολογικό λίπασμα. Αποφεύγουμε το κάψιμο των λιόκλαρων. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Κλαδοφαγάνας, αλέθη μπάλες από σανό και καλαμπόκι για εύπεπτες ζωοτροφές, κάνοντας οικονομία στον κτηνοτρόφο. Απίστευτη ποιότητα, προσιτή τιμή και πώληση μόνο με δοκιμή στο χωράφι του πελάτη. Υπεύθυνος Χρήστος Γιαννακόπουλος. Κλαδοφαγάνας, Αγίου Ανδρέου 116, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 16 22 209. Κλαδοφαγάνας, η λύση που αναζητάτε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πύριος νίκη για τον Ερντογάν για να περάσουμε στα διεθνή, στο δημοψήφισμα στην Τουρκία. Τι σημαίνει για τη γείτονα χώρα το οριακό αυτό αποτέλεσμα? Θα το δούμε σε λίγο, αφού σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μέσω του site του ειδησιογραφικού μας σταθμού στο www.lepandoartv.gr, εκεί που ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από την Αχαΐα, την Αυπακτία και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, όπως βεβαίως καθημερινά και τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Λεπάντο. www.lepandoartv.gr για πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, να περάσουμε όπως προλογίσαμε στα διεθνή, στην Τουρκία και στην πύριο νίκη για τον Ερντογάν, ο οποίος με ένα μικρό προβάδισμα, για το οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται πως είναι σαφές, νίκησε σε αυτή τη μάχη με την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι η μισή τουλάχιστον Τουρκία αντιτάχθηκε στο Σουλτάνο Ερντογάν. Πάμε να δούμε συνολικά τι σημαίνει αυτό το οριακό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα. Το
Το οριακό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την αναθεώρηση του συντάγματος θα αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον της Τουρκίας. Το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσέγγιση της Άγκυρας στο Κουρδικό αλλά και την εξέλιξη της κοινωνίας. Με τη νίκη του αυτή, ο Ερντογάν αποκτά σημαντικά ενισχυμένες εξουσίες και θεωρητικά μπορεί να παραμείνει στην Προεδρία έως το 2029. Η εκτελεστική εξουσία θα είναι συγκεντρωμένη στα χέρια του Προέδρου. Το αξίωμα του Πρωθυπουργού θα καταργηθεί. Οι υποστηρικτές του Προέδρου λένε πως αυτό ήταν απαραίτητο για να σταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και να υπάρξει σαφής διάκριση με τη δικαστική και την νομοθετική εξουσία. Όμως οι αντίπαλοι του εκφράζουν φόβους ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα αντίβαρο, κανένας μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας του με το νέο σύστημα, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού καθεστώτος. Το προεδρικό σύστημα συγκεντρώνει άνευ προηγουμένου εξουσία στα χέρια ενός άνδρα και μόνο, υπογραμμίζει ο Άλαν Μακόφσκι του Ινστιτούτου Μελετών Center of American Progress. Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώθηκαν ραγδαία το τελευταίο διάστημα με τον Ερντογάν να κατηγορεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ναζιστικές πρακτικές. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκονται σε τέλμα εδώ και καιρό, θα τεθούν και πάλι στο τραπέζι μετά το δημοψήφισμα. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε χθες στην πιθανή διοργάνωση ενός ακόμη δημοψηφίσματος για την επαναφορά της θανατικής ποινής, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις Βρυξέλλες. Μετά την νίκη του στο δημοψήφισμα, ο Ερντογάν δεν αποκλείεται να εγκαταλείψει το στόχο η χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προκρίνει απλά μια διμερή σχέση επικεντρωμένη στο εμπόριο, για παράδειγμα, με την προώθηση μιας ενισχυμένης τελωνιακής ένωσης. Μετά την κατάρρευση της ιστορικής εκεχηρίας με το ΠΚΚ το καλοκαίρι του 2015, η νοτιοανατολική Τουρκία έχει βυθιστεί σε μια δίνη αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας και των Κούρδων αυτονομιστών. Οι νέες ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδεύτηκαν από τη διεύρυνση της καταστολής των Κούρδων, συμπεριλαμβανομένων των πολλών πολιτικών και μέσων ενημέρωσης που κατηγορούνται ότι συνδέονται με τις τρομοκρατικές ενέργειες του ΠΚΚ. Προς το παρόν, η ρητορική του Ερντογάν παραμένει πολεμική και ο φιλοκυβερνητικός τύπος έκανε λόγο περί μιας επικείμενης χερσαίας επιχείρησης εναντίον του ΠΚΚ στο βόρειο Ιράκ αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Οι αγορές θεωρούν ότι το ΝΕ θα κέρδισε στο δημοψήφισμα και προσβλέπουν σε μια επιστροφή της σταθερότητας στην Τουρκία, η οποία επλήγει τον τελευταίο 1,5 χρόνο από αλλεπάλληλες τρομοκρατικές ενέργειες και την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος τον Ιούλιο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στα νέα για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Τεχνολογία από το μέλλον σε τιμή που σκέφτεται το παρόν. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες FL Maltesos. Maltesos. Ποιότητα και συνέπεια. Διάθεση και εγκατάσταση Δημήτρης Σχοινάς. Στην οδό Μπότσαρη 71, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26340-26180. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Χρόνια πολλά και πάλι να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.